όταν πήραν την απόφαση να στερήσουν από μας και τις οικογένειές μας το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, μετατρέποντάς το μόνο σε COVID, ίσως νόμισαν ότι δεν θα αντιδράσουμε. Ίσως νόμισαν ότι οι αντιδράσεις μας θα είναι συμβολικές ή θα σταματήσουν μετά από 2-3 μέρες. Από τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση τους στέλνουμε μήνυμα ότι δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτούμε την εγκληματική τους απόφαση. Μάταια προσπαθούν οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές να μας κατησυχάσουν, διαδίδοντας ότι η μετατροπή του νοσοκομείου είναι για μικρό χρονικό διάστημα και ότι εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου κυβερνητικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Τους ρωτάμε και απαιτούμε να μας απαντήσουν τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το θριάσιο νοσοκομείο. Αληθεύει ότι το θριάσιο νοσοκομείο θα παραμείνει νοσοκομείο μόνο COVID όλο το καλοκαίρι για να νοσηλεύει ασθενείς με COVID από τα νησιά του Αιγαίου, όπου αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων μετά την απελευθέρωση του τουρισμού χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπως έγινε και πέρυσι. Αληθεύει ότι η μετατροπή του νοσοκομείου θα αξιοποιηθεί για να προχωρήσει η υποβάθμισή του με την μετακίνηση κλείσιμων κλινικών και τμήματων ή με τη λειτουργία του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να ξαναλειτουργήσει το θριάσιο νοσοκομείο ως γενικό νοσοκομείο. Το χρωστάμε στο Μιχαήλο και στο Σημαντηράκι, στους χιλιάδες εργαζόμενους που αγωνίστησαν και έδωσαν και το μεροκάματό τους για να φτιαχτεί το νοσοκομείο. Το χρωστάμε στους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Δυτικής Αττικής που η υγεία μας επιβαρύνεται καθημερινά από τη συνεχιζόμενη παραμονή της κομματερής της Φυλής και την υπερσυγκέντρωση ρηπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η μετατροπή του νοσοκομείου συνέπεσε με την ασφιχτική αύξηση των ρήπων από το δηληστήριο των ΕΛΠΕ, ενώ πάντα παραμονεύει και ο κίνδυνος για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμακας στην περιοχή μας, όπως αποδείχτηκε και από την πρόσφατη έκρηξη στον υποσταθμό του Ασπροπύργου. Το χρωστάμε στους χιλιάδες εργαζόμενους της βιομηχανικής περιοχής, όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι σχεδόν καθημερινά και τα μέτρα προστασίας της υγείας είναι ανεπαρκείως ανύπαρκτα. Το χρωστάμε στους δεκάδες ασθενείς με χρόνιες σοβαρότατες παθήσεις, κακοήθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Που έκαναν τη μηνιαία τους θεραπεία στις κλινικές του νοσοκομείου και τώρα αυτοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε απόγνωση. Καθώς και στους περισσότερους από 1.000 συνάνθρωπους μας που είναι σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν στο νοσοκομείο μας. Το χρωστάμε όμως πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας, να τους παραδώσουμε ένα νοσοκομείο αναβαθμισμένο που θα καλύπτει πλήρως και δωρεάν τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για υψηλού επίπεδου υπηρεσίας υγείας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι και πριν την απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση, το θριάσιο νοσοκομείο, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης από όλες τις κυβερνήσεις, δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μας. Με αποτέλεσμα, πολλοί από εμάς να ταλαιπωρούμαστε, να κινδυνεύει η υγεία μας ή να αναγκαζόμαστε να ακριβοπληρώνουμε στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας που είχαμε ανάγκη και δικαιούμαστε. Τη συνέχιση του αγώνα τη χρωστάμε όμως και στους δεκάδες συνάνθρωπούς μας που νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες στο θριάσιο νοσοκομείο. Συνθήκες για τις οποίες επαναλαμβάνουμε ότι εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει επίγουσα αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και περιμένουμε την παρέμβασή της. Συνθήκες που είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψουν, γιατί η ανακοίνωση της αύξησης του αριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών από 129 σε 213 δεν συνοδεύτηκε ούτε καν από υπόσχεση για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
δεν προσέλαβαν ούτε ένα παθολόγο, ούτε ένα πνευμονολόγο, ούτε ένα εντατικολόγο που είναι αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, ενώ αρνούνται να δεσμευτούν ακόμα και για την παραμονή των δεκάδων συμβασιούχων συναδέλφων μας που είναι αναγκαίοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας και οι συμβάσεις τους λήγουν τους επόμενους μήνες. Αντί για την πρόσληψη παθολόγων και πνευμονολόγων, μετακίνησαν ειδικευόμενους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων στις αντίστοιχες κλινικές. Ξαναρωτάμε γιατί απάντηση δεν πήραμε. Θα δεχόταν ποτέ ο Υπουργός Υγείας ή ο Πρωθυπουργός, αν ένας δικός του άνθρωπος νοσούσε από COVID, να νοσηλευτεί σε μια κλινική όπου θεράπων γιατρός θα ήταν ειδικευόμενος ψυχιατρικής, ειδικευόμενη γυναικολογίας ή ειδικευόμενος ορθοπαιδικής? Γιατί αυτό συμβαίνει στην πνευμονολογική και στις δύο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας. Θα δεχόταν να νοσηλευτεί σε μια κλινική όπου μόνο δύο ή τρεις νοσηλευτές αναβάρδια έχουν την ευθύνη για περισσότερους από 30 ασθενείς και έχουν ξεπεράσει τα όρια της ψυχικής και σωματικής τους εξάντλησης, ή που στις κλινικές και μεθ COVID αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες δειμένοι με ολόσωμες προστατευτικές στολές, μουσκεμα στον υδρότα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ούτε να πιούν νερό, ούτε να πάνε τουαλέτα. Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις στα εργαστήρια του νοσοκομείου, στην αιμοδοσία, στο ακτινολογικό, σε όλες τις υπηρεσίες και τμήματα, καθώς και στα κέντρα υγείας της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μάνδρα δεν υπάρχει κέντρο υγείας, παρά λειτουργεί ένα περιφερειακό γιατρείο μόνο δύο πρωινά την εβδομάδα. Στο κέντρο υγείας Ασπροπύργου δεν υπάρχει ούτε ορθοπαιδικός, ούτε παιδίατρος, ούτε χειρουργός. Παιδίατρος δεν υπάρχει ούτε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, όπου υπάρχουν 46 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού και γιατρών όλων των βασικών ειδικοτήτων. Ενώ στο κέντρο υγείας Μεγάρων, αντί για 11 γενικούς γιατρούς, υπάρχουν μόνο δύο μόνιμοι και ένας επικουρικός και κινδυνεύει το κέντρο υγείας με διακοπή της λειτουργίας του. Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση των κέντρων υγείας, είναι διπλά και τριπλά θρασίτατη η στάση των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών που διαδίδουν ότι τάχα είναι μικρή η ζημιά από τη μετατροπή λειτουργίας του νοσοκομείου, αφού τα κέντρα υγείας της περιοχής μπορούν να αναπληρώσουν το νοσοκομείο. Μας ρωτάνε ορισμένοι καλοπροαίρετα και ορισμένοι θέλοντας να υπονομεύσουν τον αγώνα μας. Υπήρχε τρόπος να σωθεί το θριάσιο νοσοκομείο ή ήταν αναπόφευκτη η μετατροπή του σε νοσοκομείο μόνο COVID? Η απάντηση είναι απλή και επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η μετατροπή του θριασίου νοσοκομείου σε νοσοκομείο μόνο COVID, από τις 156 κλίνες ιδιωτικών κλινικών που έχουν ενοικιαστεί για την νοσηλεία ασθενών με COVID, ήταν καλυμμένες μόνο οι 62 και κενές οι 94. Οι μεγαλοκλινικάρχες όμως αποζημιώνονται πλουσιοπάροχα και για τις 156. Και ταυτόχρονα βέβαια παραμένουν αναξιοποίητες εκατοντάδες άλλες κλίνες, την ίδια στιγμή που οι συνάνθρωποι μας τις έχουν πραγματικά ανάγκη για να σώσουν τη ζωή τους. Ρωτάμε, αν ένα κυβερνητικό στέλεχος ή ένας μεγαλομέτωχος πολυεθνικής βρισκόταν διασωληνωμένος εκτός ΜΕΔ, με ακατάλληλο αναπνευστήρα και χωρίς την αναγκαία συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, θα είχαν γυρίσει τον κόσμο ανάποδα να του βρουν κρεβάτι σε ιδιωτική ΜΕΔ? Και γιατί δεν κάνουν το ίδιο για τους δεκάδες συνάνθρωπους μας που παραμένουν διασωληνωμένοι για μέρες εκτός ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας μας? Μήπως γιατί αυτοί δεν είναι μεγαλομέτωχοι επιχειρηματικών ομήλων, αλλά είναι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ή και άνεργοι? Η απάντηση είναι ότι αντί για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για να εξασφαλιστεί η ασφαλής νοσηλεία των διασωληνωμένων συνανθρώπων μας και να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία από τους ασθενείς με COVID που νοσηλεύονται όπως περιγράψαμε σε επικίνδυνες συνθήκες, μετατράπηκε το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής σε νοσοκομείο μόνο COVID, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής χωρίς ούτε μία διαθέσιμη κλίνη για την νοσηλεία άλλων παθήσεων. Μπροστά
στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα για να ξαναλειτουργήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα το Θριάσιο ως Γενικό Νοσοκομείο. Να ενισχυθεί το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας της περιοχής με επίγουσες προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Να δημιουργηθεί κέντρο υγείας στη Μάνδρα και να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια στα σχολεία. Ξέρουμε ότι ο αγώνας αυτός είναι σκληρός και δύσκολος. Για να έχουμε αποτελέσματα απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όσο των δυνατών περισσότερων εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής. Αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης, από την πιο απλή που είναι η συλλογή υπογραφών μέχρι τις πιο προχωρημένες και δυναμικές μορφές. Και δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε τέτοιες προχωρημένες δυναμικές μορφές. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι δεν ζητάμε από κανένα εργαζόμενο για να αγωνιστούμε μαζί να συμφωνήσει σε όλα μαζί μας. Του ζητάμε όμως να μην δεχτεί να θυσιάσει την υγεία του, την υγεία των παιδιών του, την υγεία των λαϊκών οικογενειών για να αυξηθούν τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, ασφαλιστικών εταιριών και συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτή είναι η βασική αιτία που τόσο το Θριάσιο νοσοκομείο όσο και συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν και παραμένει υποστελεχωμένο και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μας ακόμα και στις λεγόμενες κανονικές περιόδους και πολύ περισσότερο στην περίοδο της επιδημίας. Γι' αυτό αντί για επίγουσες προσλήψεις προσωπικού μειώθηκε ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία κατά 1.680 άτομα το 2020 που ήταν χρονιά επιδημίας. Γι' αυτό μείωσαν κατά 22 εκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες υγείας μέσα στην επιδημία, την ίδια στιγμή που αυξήθηκαν κατά 219 εκατομμύρια ευρώ οι δικές μας ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη. Για να εξοικονομήσουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ που συμφώνησαν μαζί κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα της άρχουσας τάξης να δοθούν ως ενίσχυση στην Αιτία. Για να εξοικονομηθούν τα 79 εκατομμύρια ευρώ για τους εφοπλιστές. Και ο κατάλογος των φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων για τους επιχειρηματικούς ομίλους δεν έχει τέλος. Η αλήθεια είναι ότι για την απαράδεκτη κατάσταση των συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, ευθύνεται ότι παντού εφαρμόζεται η ίδια πολιτική, σύμφωνα με την οποία η υγεία είναι ατομική ευθύνη. Δείτε τώρα τι γίνεται με τα self-test και τα σχολεία. Η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται και πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς και οι δημόσιες παροχές υγείας πρέπει να μειωθούν γιατί εμποδίζουν την κερδοφορία και την εγωιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική είναι ο λόγος που αφήνουν ανενόχλητους τους εργοδότες να μην παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, παραβιάζοντας ακόμα και τη σχετική νομοθεσία για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, τη βάση για τα επόμενα μνημόνια, όπου καταγράφεται σαφώς ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα επεκταθούν ιδιωτικοποιήσεις και οι κάθε είδους συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα με βάση και τον νόμο που προψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι εκτός από τον αόρατο εχθρό τον κορονοϊό έχουμε απέναντί μας την πολιτική που αξιοποιεί ακόμα και την επιδημία για να προχωρήσουν αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν χρόνια. Απέναντί μας όμως κυρίως έχουμε τον ορατό εχθρό, τους επιχειρηματικούς ομίλους που τα συμφέροντά τους υπηρετεί η πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας. Με αυτόν τον εχθρό πρέπει να συγκρουστούμε, τη δική του εξουσία πρέπει να ανατρέψουμε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Σε αυτόν τον δρόμο σας καλούμε να βαδίσουμε μαζί. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζουμε νέες κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Σας καλούμε τώρα να διαδηλώσουμε μαζί στους δρόμους της Ελευσίνας για να ακουστεί παντού το σύνθημα.
κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο το πλήρωσε ο λαός, δεν το παζαρεύουμε για χάρη κανενός. Και σας υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα γίνουν πράξη και οι στίχοι του τραγουδιού «Μέγαρα και Ελευσίνα κατεβαίνουν στην Αθήνα». Συνεχίζουμε.